Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίστηκε στην έκθεση για τα 350 χρόνια από τη γέννηση του Μεγάλου Πέτρου και υπενθύμησε στους Βόρειους που ζητούν να μπουν στο ΝΑΤΟ όταν ο Τσάρος πολεμούσε τη Σουηδία. Τότε κατέλαβε τα εδάφη που είχαν οι Σουηδοί στη σημερινή Πολωνία, καθώς και στη Φιλανδία ένα μέρος της Εστονίας και τη Λετωνία, ρίχνοντάς τους στη στρατηγική αφάνεια. Οι δηλώσεις που έκανε ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι το δεύτερο μέρος, αν θα μπορούσαμε να πούμε, της ρωσικής αντίδρασης στην προσπάθεια του ΝΑΤΟ για επέκταση σε Φιλανδία και Σουηδία και της αντιρωσικής ιστερίας των Βαλτικών χωρών. Οι προειδοποιήσεις του και οι παραλληλισμοί είναι κάτι περισσότερο από προφανείς. Όπως είπε ο Πούτιν μιλώντας σε νέους επιχειρηματίες στη Μόσχα. Είναι συγκλονιστικό, όμως σχεδόν τίποτα δεν άλλαξε. Ο Πέτρος ο Μέγας διεξήγαγε το Μεγάλο Βόρειο Πόλεμο επί 21 χρόνια. Θα είχε κανείς την εντύπωση πως όταν ήταν σε πόλεμο με τη Σουηδία πήρε κάτι από αυτούς. Δεν τους πήρε τίποτα. Επέστρεψε στη Ρωσία ό,τι ήταν δικό της. Και πρόσθεσε, όμως εξ αμνημονεύτων χρόνων ζούσαν εκεί Σλάβοι, δίπλα στους φινοουγγρικούς λαούς. Ξαναπήρε πίσω και ενίσχυσε τα εδάφη αυτά. Προφανώς επαφίεται σε εμάς να ξαναπάρουμε πίσω ότι ανήκει στη Ρωσία και να ενισχύσουμε τη χώρα, συνέχισε.